Κυρία Βασιλική Σκάγια, υπεύθυνη του γραφείου Day Rise, φιλοξένεια 2009 εδώ στην Διεθνή Έκθεση. Και θέλω να μου πείτε λίγο τα αποτελέσματα αυτή τη έκθεση σήμερα. Λοιπόν, σήμερα η έκθεση κλείνει. Είναι η τέταρτη μέρα. Αποτελέσματα να σας πούμε σε τι. Ο κόσμος ήρθε, είδε τα ταξίδια μας. Ναι, ήρθε κόσμος, είδε τα ταξίδια μας. Σκεφτείτε να ταξιδέψουν λίγο προς χώρες Ανατολής, όπως είναι η Τινησία, το Μαρόκο, η Λιβύη. Φέτος είχαμε έτσι μια καλή... από τον κόσμο είχαμε μια πολύ καλή ενημέρωση. Τους άρεσαν τα καινούργια ταξίδια που βγάλαμε για τη Λιβύη. Θα πετάμε από Θεσσαλονίκη, μέσω Τίμιδας. Και βέβαια την Τινησία, που είναι ένας πολύ κοντινός προορισμός, μόλις 2 ώρες από Θεσσαλονίκη. Κατευθείαν πτήση, καλό φαγητό, έχει διασκέδαση. Κατά πόσο ο Έλληνας ταξιδιώτης, κυρία Σκάγια, είναι, προετοιμάζεται από καιρό για τις διακοπές του ή είναι τις τελευταίες στιγμές? Λοιπόν, έχει αλλάξει. Παλιά ήταν τις τελευταίες στιγμές, αλλά φέτος βλέπουμε ότι ήδη έχουν γίνει κρατήσεις για την περίοδο των Χριστουγέννων. Έχουμε κάποια προγράμματα που είναι για την Ευρώπη, για την Αγγλία, για το Λονδίνο συγκεκριμένα. Και ο κόσμος ήδη έχει κάνει κρατήσεις, έχει αλλάξει, δεν κλείνει πλέον τις τελευταίες στιγμές, γιατί δεν μπορείς να βρεις και στο τέλος κάποιο οργανωμένο πακέτο, είναι όλα κλεισμένα. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, κράτος κάνει γλυκιά. Ήδη έχουμε Νοέμβριο σήμερα. Και θέλω να κάνουμε ένα απολογισμό του καλοκαιριού που έχει τελειώσει βασικά. Πώς ήταν, τι έχουμε, θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την κίνηση των επιβατών? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η κίνηση των επιβατών, όπως ξέρετε, υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, έτσι. Υπήρχε μια πτώση, δεν μπορώ να πω ότι πήγε καλά, υπήρχε μια πτώση, αλλά αυτή η πτώση ήταν της τάξης του 15%. Ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν κάτι το τραγικό. Σας λέω, από ό,τι είδαμε από τις μετρήσεις, ήταν περίπου στο 15% μαζί με κάποια άλλα γραφεία που μιλήσαμε. Δεν ήταν πολύ μεγάλη πτώση. Ο Έλληνας ταξιδεύει τελικά? Βέβαια ταξιδεύει. Έχει αρχίσει, το έχει μάθει, το έχει βάλει μέσα του και ταξιδεύει. Λοιπόν, ευχόμαστε καλό χειμώνα να έχουμε, καλές γιορτές και φυσικά καλά ταξίδια. Και σε εσάς το ίδιο, να έχετε καλό χειμώνα και να ταξιδεύετε κι εσείς. Λοιπόν, φιλοξένεια 2009 και φυσικά βρισκόμαστε στο περίπτερο της Τινησίας και δίπλα μου είναι ο κύριος Μοχάμετ Μπασάρ, ο οποίος είναι υπεύθυνος τουρισμού στην Ελλάδα και όχι μόνο, έτσι. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Καταρχήν, σε ποια κράτη είστε υπεύθυνος όσον αφορά τον τουρισμό στην Τινησία? Είμαι υπεύθυνος για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Αλβανία και την Κύπρο. Λοιπόν, κύριε Μπασάρ, γιατί ένας Έλληνας να επισκεφτεί την Τινησία? Να επισκεφτεί την Τινησία για πολλούς λόγους. Μεταξύ των οποίων η Τινησία είναι κοντινός προορισμός, είναι ένας προορισμός μεσογειακός, είναι μια χώρα που έχει μεγάλη ιστορία, έχει πολλές, ας πούμε, σημαντικές παραδόσεις και πάνω απ' όλα είναι και μια χώρα από τις λίγες, για να μην πω η μοναδική, που ενώνει Μεσόγειο και Σαχάρα. Άρα ο άνθρωπος μπορεί και να κάνει σαφάρι στη Σαχάρα, στη μεγάλη Σαχάρα της Αφρικής και μπορεί να περάσει ωραίες διακοπές στις ακτές της Μεσογείου. Και συμπληρώνω ότι για την συγκυρία που ζούμε είναι ένας οικονομικός προορισμός με μεγάλη ασφάλεια. Λοιπόν, κύριε Μπασάρ, ζείτε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και θέλω να μου πείτε τι κοινό υπάρχει μεταξύ των Ελλήνων και των Τινησίων. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή έχουμε επισκεφτεί την Τινησία και τελικά βλέπουμε πολλά χαρακτηριστικά ως προς την συμπεριφορά και στην φιλοξενία βέβαια. Σας... Πολύ φιλόξενη. Σας συγχαρώ για αυτή την ωραία ερώτηση, ας τα πω έτσι, διότι είναι πολύ σημαντική και θα έλεγα μεταξύ των δύο λαών υπάρχει μερικά κοινά στοιχεία, σημεία ή στοιχεία, ό,τι θέλετε, ιδιότητες, κοινές ιδιότητες. Παραδόγματος, ο ελληνικός λαός και ο τινησιακός λαός είναι και οι δύο φιλόξενοι λαοί. Τους ενώνει και η ιστορία βασικά. Βεβαίως, δεν ήθελα να ερίσω πολύ πίσω, αυτό είναι γνωστό σε όλους, αλλά στο σήμερα είναι εξυπηρετικοί λαοί, αγαπάνε πολύ το ξένο,
ο ξένος νιώθει στην Ελλάδα ότι είναι Έλληνας, στην Ισία είναι τινήσιος. Έχουν μια καλή ασφάλεια, είναι ασφαλή προορισμοί και οι δύο. Και είναι μισόγειοι και είναι αναπτυγμένοι και έχουν μάλιστα και, όπως είπατε, ένα μεγάλο πολιτισμό και πολύ καλή γαστρονομία, κρασιά, κλίμα, όλα αυτά. Όλα είναι σε χέρι. Λοιπόν, το καλοκαίρι τελείωσε, κύριε Μπαστάρ, και θέλω να μας πείτε ποιος τον απολογισμό όσον αφορά τον τουρισμό στην Τινησία. Γιατί υπάρχει μια οικονομική κρίση και αυτό βέβαια το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω αν χτύπησε και την Τινησία. Πράγματι είναι οικονομική κρίση. Πράγματι η κρίση υπάρχει και είναι αληθινή. Η Τινησία έχουμε υπολογίσει ότι θα βγούμε κερδισμένοι από αυτή τη κρίση. Και κερδισμένοι γιατί, διότι η Τινησία είναι οικονομική. Είναι ό,τι πρέπει για τις τέτοιες περιπτώσεις. Όμως βλέπω ότι οι εκτιμήσεις μας ότι θα βγαίνουμε θετικοί αλλά όχι κερδισμένοι. Περίπου θα βγαίνουμε κάπου στο 1% όπως πέρυσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα θέλω να προτρέψετε όλους βέβαια, όχι μόνο τους Έλληνες, και εμείς βέβαια τους προτρέπουμε να επισκέπτονται την Τινησία. Μέσω του Stars Channel, το οποίο το ευχαριστώ θερμά για την επίσκεψη και το ρεπορτάζ, θέλω και εγώ να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους Έλληνες, χωρίς εξαίρεση, που έχουν επισκεφτεί και που θα επισκεφτούν την χώρα μας. Είμαι πάντα στην διάθεσή τους, στην πρεσβεία της Τινησίας στην Αθήνα. Ευχαριστώ θερμά και εσάς. Λοιπόν, κυρία Πέτρα, ένας μήνας Olympic Air. Θέλω να μου πείτε λίγο την ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή το τόλμημα που έχει κάνει η Ολυμπιακή. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ στη φιλοξένεια, βέβαια. Ομολογώ να πω ότι η προσέλευση και των στρατών και του επιβατικού κοινού και των απλώς ενδιαφερομένων και περιέργων που έχουν έρθει να δουν εδώ πέρα το καινούργιο ξεκίνημα της Olympic Air είναι πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Ήμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που, από την προσέλευση του κοινού. Ερχόντουσαν μόνοι τους μέσα και μας γράφανε ευχές. Μπορεί να δείτε και εδώ πέρα πλέον πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μηνύματα που περιλαμβάνουμε και θεωρούμε ότι είναι ένα βάρος για μας να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες των επιβατών μας. Πάρα πολλές ευχές. Θέλω να μου πείτε αν σας έκανε κάποια ευχή εντύπωση την οποία πραγματικά την έχετε χαράξει στο μυαλό σας. Αν είδατε κάτι το οποίο σας έκανε φοβερή εντύπωση. Μας έκανε εντύπωση που έχουν έρθει μικρά παιδιά τα οποία γράφουν Ελλάδα ψηλά, πάντα ψηλά, Ολυμπιακή. Αυτό σημαίνει ότι η καινούργια Ολυμπιακή πλέον είναι βαθιά ριζωμένη μέσα στον Έλληνα. Πλέον μπορούν και μικρά παιδιά να αντιληφθούν την αλλαγή. Και φανταζόμαστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για μας, γιατί σημαίνει μεγάλη επιτυχία για το μέλλον. Καταρχήν για τον Έλληνα Ολυμπιακή σημαίνει Ελλάδα, έτσι. Και θέλω να δω ότι αυτή η ανταπόκριση του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα όταν έχουμε βρεθεί σε ξένα αεροδρόμιο και βλέπαμε ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής, λέγαμε, ω, Ελλάδα, εδώ είμαστε. Και ίσως αυτό χτυπάει στην ευαισθησία του Έλληνα και νομίζω ότι ο Έλληνας είναι ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, έτσι. Σωστά. Ολυμπιακή σημαίνει Ελλάδα. Είναι ένα πολύ βαρύ όνομα, το οποίο ο καινούριο Ολυμπιακή θέλει να το κρατήσει, να το τιμήσει και πραγματικά θα θέλαμε να υπάρχει η συνέχεια και να ανταποκριθούμε πραγματικά στις προσδοκίες του επιβατικού κοινού. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνουμε και ο επιχειρηματικός κόσμος εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, περιμένουν τις μακεδονικές αερογραμμές, που ίσως είναι ήταν ένα ξεκίνημα της παλιάς Ολυμπιακής και από ό,τι μάθαμε θα το συνεχίσει ο κύριος Βιαννόπουλος. Μήπως θέλετε να μας πείτε δύο πληροφορίες γι' αυτό. Ενημερωτικά για την Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον. Έχει εξαγγείλει ο κύριος Βιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΜΙΚ, ότι θα εξαγγελθούν πλέον οι μακεδονικές αερογραμμές. Από την άνοιξη του 2010 θα είμαστε έτοιμοι να αναγγείλουμε πλέον επίσημα τις μακεδονικές αερογραμμές στο πίσω πρόγραμμα που θα έχει από τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι η Ολυμπιακή θα γίνει η Ολυμπιακή των πέντε υπήρων όπως ήταν και παλιά? Γιατί όχι, όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας πάνω απ' όλα και με τις ευχές όλου του κόσμου και όλων των Ελλήνων νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ελπίζουμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Thank you.
We'll be right back.